Τα δάκρυα της αγωνίας και της λύπης διαδέχτηκαν τα δάκρυα χαράς. Ο 15χρονος μαθητής από την Πάτρα υποβλήθηκε χθες την απαραίτητη επέμβαση σε νοσοκομείο του Ανόβερο της Γερμανίας και όλα πήγαν κατευχήν. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το συγγενικό του περιβάλλον ξεκαθαρίστηκε ότι με την επέμβαση το πρόβλημα που αντιμετώπιζε το παιδί λύθηκε οριστικά. Ενώ για σήμερα προγραμματίστηκε η εξοδός του από την εντατική. Και τώρα θα ξεκινήσει η φάση της αποκατάστασης με φυσικοθεραπείες, καθώς το πρόβλημα είχε επηρεάσει την κίνηση του δεξιού χεριού και ποδιού του 15χρονου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το παιδί μετά την πολύωρη επέμβαση αντέδρασε θετικά και μάλιστα αρκετά νωρίτερα από ό,τι ανέμεναν οι γιατροί. Η επιστροφή του στην Πάτρα αναμένεται σε 3 με 4 εβδομάδες, καθώς η αποκατάσταση χρειάζεται χρόνο. Αυτό ανέφερε και ο συνοδός γιατρός του από το νοσοκομείο του Ρίου, Βασίλης Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη στον Αντένα, αναφέροντας ότι το πρόβλημα του παιδιού λύθηκε οριστικά. Έχουμε πολύ ευχάριστα νέα. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ, γύρω στις 8 η ώρα. Και στη συνέχεια ο ασθενής μεταφέρθηκε σε δωμάτιο αυξημένης φροντίδας, όπου αποσωληνώθηκε, ξύπνησε δηλαδή. Και σήμερα το πρωί είναι διάθετος, ανυπομονεί να γυρίσει στο κρεβάτι του, έχει καλή κινητικότητα, όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Ευχάριστη είναι η είδηση. Άρα λοιπόν χειρουργήθηκε ο 15χρονος από την Πάτρα, αυτό έχει σημασία. Ξύπνησε, είναι καλά. Θέλει να βγει από τη μονάδα θεραπείας, να πάει στο δωμάτιό του. Αυτό είναι πολύ καλό. Του μεταφέρατε τα καλά νέα, ότι πήγε καλά η εγχείρηση, ότι όλα είναι καλά? Ναι, ναι, γιατί ανυπομονούσε. Του είπαμε ότι όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Και τώρα είμαστε στο δρόμο της αποκατάστασης. Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει, θα σηκωθεί από το κρεβάτι, θα περπατήσει και θα μπει στη φυσικοθεραπεία.